Στον δρόμο για τη Βουλή έχει πάρει ήδη η σχετική νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών που θα δώσει μια μικρή ανάσα στις επιχειρήσεις εστίασης που θα επαναλειτουργήσουν μεν με περιορισμούς και οικονομικό πλήγμα δε. Όμως ειδικά για το Ηράκλειο τίθεται ένα επιμέρους σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι άλλο από τα πολύ τσουχτερά τέλη κοινοχρήστων χώρων που χρεώνει ο Δήμος Ηρακλείου στις επιχειρήσεις εστίασης, τριπλάσια και τετραπλάσια συγκριτικά με υπόλοιπους δήμους σε όλη τη χώρα. Ήταν και ο λόγος που το πρωί της Τετάρτης έδωσαν το παρόν στη Λότζια τα μέλη του Συνδέσμου Επισητισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου με στόχο να πείσουν τη Δημοτική Αρχή για επανακαθορισμό των τελών κοινοχρήστων χώρων. Έχουμε καταθέσει μία πρόταση στο Δήμο που έχει να κάνει με την απαλλαγή από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Είναι το πιο δυσβάσταχτο κομμάτι του κλάδου, εδώ τοπικά, το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και δεν μπορούμε. Άρα λοιπόν, αυτό που ζητάμε είναι η πρότασή μας να γίνει επανακαθορισμός των τελών σύμφωνα με άλλες πόλεις τα αντίστοιχο ποσό και πάνω σε αυτό να εφαρμοστεί ο νόμος Θεοδωρικάκου που κατά την εξαγγελία του όσο χώρο και αν πάρουμε, ακόμα και ατελώς να είναι, δεν μας απαλλάσσει από την υποχρέωση αυτή. Να εφαρμοστεί το μέτρο που έχουμε ζητήσει εμείς από τη Δημοτική Αρχή. Διαφορετικά τα καταστήματά μας δεν μπορούν να είναι βιώσιμα και με άλλα μέτρα βέβαια που έχουμε ζητήσει από την κεντρική κυβέρνηση. Είμαστε σε αναμονή, περιμένουμε πώς και πώς να δούμε τι θα γίνει για αυτή την κατάσταση. Στο πλευρό των εκπροσώπων του Συνδέσμου Επισητισμού και το Σωματείο Εργαζομένων του κλάδου, στέλνοντας το μήνυμα για παράλληλη εξασφάλιση των θέσεων εργασίας. Θεωρούμε ότι το Ηράκλειο είναι από τις πιο ακριβές, αν όχι πιο ακριβή πόλη, στα τέλη στις χρεώσεις τραπεζοκαθισμάτων και μια σειρά. Ήρθε η ώρα και η στιγμή που πρέπει να βοηθηθούν και οι επιχειρήσεις, αλλά πάντα όμως με τον όρο της διασφάλισης των θέσεων εργασίας. Να πάρθουν έκτακτα μέτρα από το Δήμο Ηρακλείου προς τις επιχειρήσεις για μείωση των τελών στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και αύξηση των κοινόχρηστων χώρων, έτσι ώστε να μην χαθούν τραπέζια, διότι τα τραπέζια αποτελούν θέσεις εργασίας για τους συναδέλφους. Την Πέμπτη το πρωί πάντως αναμένεται νέα συνάντηση, αυτή τη φορά υπό την παρουσία όλων των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, με το Σύνδεσμο Επισητισμού να πιέζει εκ νέου προς την κατεύθυνση συνεννόησης για τη βιωσιμότητα του κλάδου.